Προσωρινό τέλος έλαβε η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια ολόκληρης της χώρας, καθώς λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Πέμπτης το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις βαθμολογίες τους. Η ημέρα αδιαμφισβήτητα αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους μαθητές, οι οποίοι έσπευσαν από νωρίς το πρωί στις σχολικές τους μονάδες, παρόλο που ήταν γνωστό πως οι επίσημες ανακοινώσεις δεν αναμενόταν πριν το μεσημέρι. Οι βαθμολογίες έχουν ήδη αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, ενώ γραπτό μήνυμα SMS απεστάλλει σε όσους είχαν υποβάλει σχετική αίτηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, στις πανελλαδικές εξετάσεις συμμετείχαν 73.220 μαθητές των γενικών λυκείων, εκ των οποίων οι 72.961 προέρχονταν από τα ημερήσια ΓΕΛ και οι 259 από τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ. Αναφορικά με τα επαγγελματικά λύκεια, στις πανελλαδικές εξετάσεις συμμετείχαν 15.350 υποψήφοι, εκ των οποίων οι 14.817 προέρχονταν από τα ημερήσια, ενώ οι 533 από τα ΕΣΠΕΡΙΝΑ. Σύμφωνα με τα στατιστικά, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων φαίνεται να μην τα πήγαν καλά σε μαθηματικά και ιστορία, με ποσοστό πάνω από το 50% να γράφει κάτω από τη βάση, ενώ σχεδόν οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση σε φυσική, χημεία και οικονομία. Αντιθέτως, πολύ καλά οι μαθητές φαίνεται να έγραψαν σε νεοελληνική γλώσσα, λατινικά, βιολογία και πληροφορική. Αναφορικά με τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, εκείνοι φαίνεται να μην έγραψαν καλά σε υγιεινή, ναυτικό δίκαιο και ανατομία. Με 84 και 77% αντίστοιχα να γράφει κάτω από 10, ενώ σχετικά καλύτερες επιδόσεις, γράφοντας πάνω από 10, είχαν στις αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στην οικοδομική και στο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Προκειμένου οι υποψήφοι να διευκολυνθούν στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ειδική εφαρμογή, με την οποία οι ίδιοι, εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόρια τους για κάθε τμήμα και σχολή του πεδίου ή του τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή συνυπολογίζει τους γραπτούς βαθμούς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων για κάθε τμήμα και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα markcalc.it.minedu.gov.gr. Ελπίζω όλοι οι μαθητές μας να πετύχουν τους στόχους τους. Ναι, σήμερα έχουν παραδοθεί οι βαθμολογίες σε όλες τις σχολικές μονάδες. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποιο πρόβλημα. Όλα βαίνουν καλώς. Έχω ενημέρωση από όλους, από τις 4 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας, ότι οι βαθμολογίες έχουν φτάσει, έχουν ελεγχθεί από τους διευθυντές. Σήμερα τελειώνουν, δεν έχουν τελειώσει ακόμη, η τελευταία εξέταση του ειδικού μαθήματος. Σήμερα δίνουν Ιταλικά. Τελειώνουμε και με αυτό και αρχές την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα. Θα δούμε. Πάντως τα θέματα ήταν κοινά για όλους, ο βαθμός δυσκολίας ήταν κοινός για όλους, οπότε συγκρινόμενο πάει πάντα. Δεν κρίνονται όλα από αυτές τις εξετάσεις, πάντα βρίσκονται διέξοδοι στη ζωή και οι μαθητές θα πρέπει να αγωνίζονται πάντα για αυτό που επιθυμούν και σίγουρα θα πετύχουν στο τέλος. Ανάμεσα στα σχολεία της χώρας που διακρίθηκαν για τις υψηλές τους επιδόσεις στις εξετάσεις, ξεχωρίζουν για μία ακόμη φορά τα Δωδωνέα εκπαιδευτήρια, όπως άλλωστε συμβαίνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον 24 χρόνια. Όλα αυτά μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς η συστηματική δουλειά απέδωσε καρπούς. Κάπως έτσι, το 6,8 των υποψηφίων που προέρχονται από τα Δωδωνέα εκπαιδευτήρια συγκέντρωσε περισσότερα από 19.000 μόρια, το 24,9% περισσότερα από 18.000 μόρια, το 35,3% περισσότερα από 17.000 μόρια, το 42,6% περισσότερα από 16.000 μόρια και το 51,4% περισσότερα από 15.000 μόρια.